Την έχουν αποκαλέσει το απόλυτο θηλυκό, την απόλυτη Ιταλίδα ντίβα και ένα σύμβολο του σεξ που γρήγορα ξεπέρασε τα στενά όρια της πατρίδας της. Η Τζίνα Λολομπρίτζιτα πέθανε σε ηλικία 95 ετών έχοντας γνωρίσει δόξα, επιτυχίες, κατακτήσεις, διεθνή αναγνώριση. Χαϊδευτικά την αποκαλούσαν Λολό και υπήρξε μία από τις σημαντικότερες ηθοποιούς της γενιάς της. Βαθύτατα σοκαρισμένη και θλιμμένη δήλωσε μία άλλη αίρια του Ιταλικού σινεμά, η Σοφία Λόρεν. Ο γιος της Μίλκο και ο νηψιός της Δημήτρη ζήτησαν σεβασμό από τα μέσα ενημέρωσης σε αυτή τη δύσκολη στιγμή για την οικογένεια. Ξεκίνησε από φωτογραφίσεις ως έφηβη και την κατέκτησε γρήγορα η 7η τέχνη. Έκανε τηλεόραση και απέκτησε το δικό της αστέρι στη λεωφόρο του Χόλιγουντ το 2018. Κάτοχος χρυσής σφαίρας, επίτιμη ακαδημαϊκός της Ακαδημίας Τεχνών της Φλωρεντίας και τιμηθήσαμε το μετάλλιο του υπότιτλου της Ιταλικής Δημοκρατίας.